Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία συζήτηση με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, Διευθυντή Ερευνών Σεισμολογίας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και υπεύθυνο Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι. Μία συζήτηση αναφορικά με την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καταγράφεται η ηφαιστειακή δραστηριότητα. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει κατά κάποιο τρόπο προβληματισμός στις τάξεις των πολιτών, πιθανότατα γιατί ο κόσμος βέβαια δεν γνωρίζει. Να πω ότι από τη μία επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί στενά τα ηφαίστεια, από την άλλη αναπόφευκτα κάποια στιγμή ξυπνούν. Ισχύει αυτό? Αυτό είναι αλήθεια. Θα σας μιλήσω λοιπόν ως μέλος της Επιτροπής Ηφαιστειολογίας, παρακολούθησης του ηφαιστειακού τόξου στο Νότιο Αιγαίο, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Είναι αλήθεια ότι στο Νότιο Αιγαίο έχουμε τρία ενεργά ηφαίστεια. Ηφαίστεια δηλαδή τα οποία σε ιστορικούς χρόνους έδωσαν εκρήξεις. Πρώτα απ' όλα είναι το ηφαίστειο της Σαντορίνης, είναι της Νησίρου στα Δωδεκάνησα και θεωρείται ακόμα ενεργό ενδεχομένως και το ηφαίστειο των Μεθάνων στην βορειοανατολική Πελοπόννησο. Εκείνο που μας απασχολεί βεβαίως περισσότερο είναι της Σαντορίνης, διότι τον περασμένο αιώνα, στις δεκαετίες του 20, του 30 και του 40, είχαμε αλλεπάλληλες εκρήξεις στο ηφαίστειο αυτό, με τελευταία έκρηξη το Φεβρουάριο του 1950. Το μέγεθος της απειλής, από ποιες παραμέτρους καθορίζεται? Το μέγεθος της απειλής βεβαίως εξαρτάται από το... κυρίως από το μέγεθος της έκρηξης αυτής καθ' αυτής και τα συνοδά φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί, όπως είναι η εκτόξευση τέφρας, φαινόμενα τα οποία μπορούν να είναι παράλληλα με την ίδια την έκρηξη απειλητικά. Οι καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες και αυτές, διότι ο άνεμος ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καθοριστικός στο να κατευθύνει τα δηλητηριώδη αέρια που ενδεχομένως συνοδεύουν μια ηφαιστειακή έκρηξη ή και την τέφρα προς ορισμένες κατευθύνσεις ανάλογα με τον καιρό. Κατά συνέπεια όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν ρόλο. Όμως εκείνο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι ναι, βεβαίως κάποια στιγμή το ηφαίστειο της Σαντορίνης θα ξυπνήσει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι ένα ενεργό ηφαίστειο, θεωρείται μαθηματικός βέβαια, παρόλο θα μας που δεν μπορούμε. Συχνά υπάρχουν προειδοποιήσεις. Είδαμε και προημερών προειδοποιητικά σημάδια επί πολλές μέρες, για παράδειγμα στην Ισλανδία, όπου το ηφαίστειο κοντά στην πρωτεύουσα Ρέικιαβικ ενεργοποιήθηκε. Τελικά, πολλές φορές τα ηφαίστεια προειδοποιούν. Και μετά από 8 αιώνες, κύριε Παπαδόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 800 χρόνια ξύπνησε το ηφαίστειο στην Ισλανδία. Ναι, βέβαια, έτσι είναι Ισλανδία. Τα ηφαίστεια. Βεβαίως, βεβαίως. Ωστόσο, το ηφαίστειο της Σαντορίνης ακόμα ηφαιστειολογικά δεν έχει μεγάλο δυναμικό για μεγάλες εκρήξεις, όπως ήταν για παράδειγμα η προϊστορική μινωική έκρηξη που έχει συνδεθεί και με την πτώση του μινωικού πολιτισμού γύρω στον 17ο αιώνα. Είναι ενεργό όμως. Βεβαίως είναι ενεργό, αλλά η δυνατότητα που έχει είναι να δώσει μετρίου μεγέθους εκρήξεις. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτές οι εκρήξεις μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Γι' αυτό από το 1911-12, όταν υπήρχε μια ανησυχία, έτσι λέγεται, εντός εισαγωγικών στο ηφαίστειο, με έντονη σεισμική δραστηριότητα, συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα η Επιτροπή Ηφαιστειολογίας, παρακολούθησης των ενεργών ηφαιστείων της χώρας, η οποία είναι ενεργός. Συνεδριάζουμε τακτικά, παρακολουθούμε όλες τις παραμέτρους οι οποίες είναι διαθέσιμες με τα ενόργανα συστήματα τα οποία παρακολουθούν τα ηφαίστεια. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι δεν ξεκινάμε από μηδενική βάση, αυτό βέβαια δεν μηδενίζει και το πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχουν τα συστήματα, γι' αυτό υπάρχουν οι επιτροπές των ειδικών, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να γνωρίζουμε τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει την κατάσταση ενός ηφαιστείου. Και παράλληλα θα πρέπει να σας πω ότι από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκπονηθεί και το σχέδιο Τάλος, έτσι λέγεται, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ενεργοποίησης κάποιου από τα ηφαίστεια της χώρας και κυρίως εκείνο της Σαντορίνης. Μάλιστα, Έτνα, Βεζούβιος και Στρόμπολη, τρία ενεργά ηφαίστεια, και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, πόσο κινδυνεύουμε? Αυτά είναι τα τρία ενεργά ηφαίστεια, τα ενεργότερα θα έλεγα που αναφέρατε, στην γειτονική Ιταλία. Ηφαίστεια τα οποία έχουν δώσει μεγάλες εκρήξεις στο παρελθόν. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι μικρός για τον ελλαδικό χώρο.
δεν έχουμε άμεση γεωγραφική γυπνίαση, είναι μικρός, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ενδεχομένως πλευρές της ηφαιστειακής δραστηριότητας στην Ιταλία που θα μπορούσαν να μας δημιουργήσουν έστω και μικρούς κινδύνους. Γι' αυτό το λόγο είμαστε πάντοτε σε ενημέρωση το τι γίνεται και στη ηφαίστεια της γειτονικής Ιταλίας, ώστε να λαμβάνουμε υπόψη μας και την κατάσταση που εξελίσσεται εκεί, όπως για παράδειγμα τον τελευταίο καιρό με τις ηφαιστειακές εκρήξεις στο ηφαίστειο της Έτνας, στη Σικελία. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Οπότε η απάντησή σας στον προβληματισμό και στην ανησυχία των πολιτών, να κλείσουμε με αυτό. Ποια είναι? Υπάρχουν τα ενεργά ηφαίστεια στον ελληνικό χώρο. Ο κίνδυνος είναι σχετικά μικρός. Αλλά υπάρχει παρακολούθηση. Είναι σχετικά μικρός. Υπάρχει όμως παρακολούθηση, διότι με τα φυσικά φαινόμενα τα επικίνδυνα ποτέ δεν παίζουμε. Μάλιστα. Ποτέ δεν θα πρέπει να παραμελούμε τον κίνδυνο, πρέπει απέναντίας να παίρνουμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Κύριε Παπαδόπουλο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.